Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που τις παίρνουμε υπόψη. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις έχουν και ποιοτικά στοιχεία και δείχνουν μια κοινωνία να βράζει. Χωρίς να περιμένουμε, βέβαια, αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει και η ζωντανή επαφή μέσα στον λαό. Μια πραγματικότητα που είναι πολύ δύσκολη στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά. Μια ανησυχία... Για την εμπλοκή τη χώρα μας σε δύο πολέμους με ευθύνη τη κυβέρνηση και τη στήριξη και των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ε, του Βελόπουλου. Μάλω σε αυτό που λέτε, επειδή υπάρχουν συμμαχίε, τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα να φύγει από τι συμμαχίε Κοιτάξτε, καταρχήν, είναι... του συμμάχου μα του βλέπουμε. Είναι η Νατοϊκή Τουρκία, η Νατοϊκή Αλβανία, η Νατοϊκή Βόρεια Μακεδονία. Ζούμε δηλαδή αυτή την Νατοϊκή σταθερότητα που υπόσχονταν τα άλλα κόμματα και βλέπουμε του ανταγωνισμού να φουντώνουν τις προκλήσεις να αυξάνονται. Βλέπουμε τη συμμετοχή της χώρας μας σε δύο πολέμους. Βλέπουμε 8 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο να δίνονται για τους πολεμικούς σκοπούς του ΝΑΤΟ. Και βλέπουμε και 78 δισεκατομμύρια να δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώ Ζελένσκι την ίδια ώρα που μια σειρά λαϊκά προβλήματα είναι εδώ, είναι πολύ οξυμένα, από την ακρίβεια μέχρι μια σειρά ε, άλλα μεγάλα θέματα. Ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση στην προεκλογική του, του ΚΚΕ, ότι ο γραμματέα έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Έχει πάει Καναδά, έχει πάει Αμερική, έχει πάει Γερμανία. Δίνεται έμφαση και στην ψήφο των απόδημων. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί παντού υπάρχουν Έλληνε που έχουν μεγάλα προβλήματα. Αν θέλετε και η επαφή μας και με αυτούς τους ανθρώπους επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πουθενά ένας καπιταλιστικό παράδεισος, ούτε ακόμα και στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και την ίδια ώρα ξέρετε ότι το ΚΚΕ έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με πολύ κόσμο. Ο Γενικό Γραμματέα, για παράδειγμα, είχε πάει στη Γαλλία, είχε μιλήσει σε ένα εκατομμύριο απεργού στι μεγάλε συγκεντρώσει. Και αυτό αποδεικνύει Πώς ότι, ότι η πολιτική. Πρώτη φορά ψηφίζουν και τόσοι απόδημοι, Αλλά παρόλα αυτά, χωρί βέβαια Ενόμαστε, να ψηφίζουν είμαστε, πάρα πολύ. Αυτό. Και όχι λόγω τη επιστολική ψήφου τη ε, κυβέρνηση, που και με τα σκάνδαλα, τα γνωστά, νομίζουμε ότι απέτρεψε και άλλο κόσμο το να ψηφίσει. Όπω και το ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τμήματα εκλογικά στο εξωτερικό, για να μπορούν και αυτοπρόσωπα να ψηφίσουν ακόμα ε. περισσότεροι. Παρόλα αυτά, για να επιστρέψω στη συζήτηση που κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται μια πολιτική που μειώνει τα δικαιώματα του λαού. Για παράδειγμα, για την ακρίβεια που μιλάμε, είναι η πολιτική τη πράσινη μετάβαση και τη απελευθέρωση ενέργεια με τα χρηματιστήρια ενέργεια, τα πράσινα χαράτσια. Είναι η πολιτική τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα και στην ενέργεια που έχουν, έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα. Είναι η πολιτική τη κοινή αγροτική πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες και εκτοξεύει τις τιμές από το χωράφι στο ράφι. Απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να δυναμώσει η αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής με πιο δυνατό ΚΚΕ και στην κάλπη των ευρωεκλογών έτσι ώστε να είναι δυνατό και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις και εκεί που ανατρέπονται στους δρόμους του αγώνα, εκεί δηλαδή που οι εργαζόμενοι διεκδικούν και πετυχαίνουν αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εκεί που διεκδικούν και πετυχαίνουν την πάυση ή τέλο πάντων την ακύρωση πολλών πληστηριασμών πρώτη κατοικία, εκεί το ΚΚΕ θα δώσει όλε του τι δυνάμει. Και... Αποδεικνύεται αυτό που έλεγε το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή. Ότι αυτή η συμφωνία δεν έγινε για να λυθούν οι διαφορέ μεταξύ των δύο χωρών, αλλά έγινε μόνο και μόνο για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στη φυλακή του ΝΑΤΟ, που είναι ο βασικό παράγοντα αποσταθεροποίηση και τροφοδότη του εθνικισμού του Διέρη και Βασίλευε στα Βαλκάνια. Εκτεθειμένοι είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Πρώτα απ' όλα, ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι, που από τη μία ψάρευαν στα θολά νερά του εθνικισμού, και από την άλλη, ακόμα και τώρα αποσιωπούν τον ατοϊκό χαρακτήρα αυτής της συμφωνίας. Σωστά. αυτή τη συμφωνία. Αυτή είναι η ουσία. Οι λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά με το δικό του αγώνα, Καλή με την κοινή του πάλι.